Σήμερα εδώ στη φύση είμαι laughter coach, δηλαδή προπονητής γέλιο. Και το γέλιο ταιριάζει με τη φύση, μια και εμείς ανήκουμε στη φύση και γεννιόμαστε από τη γη. Η γελοτοθεραπεία είναι κάτι που είναι ένα φυσικό, γιατρικό για την ψυχή και για το σώμα. Είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη ενασχόληση, η οποία πραγματικά είναι μια βαθιά θεραπεία. Με το γέλιο οξυγονώνουμε το σώμα και τον εγκέφαλο και γι' αυτό έχει πολύ καλή εφαρμογή στους ηλικιωμένους που πάσχουν από αρτηριοσκλήρυνση. Και έχω πάει πολλές φορές σε γεροκομεία και έχω δει πως ανταποκρίνονται. Είναι καλό για τους νέους, για τα παιδιά και για όλες τις ηλικίες, γιατί πραγματικά απελευθερώνει τις ενδορφίνες, τα καλά χημικά του σώματος και βάζει στην άκρη τους πόνους, την απεσιοδοξία, τη θλίψη και τους φόβους. Άρα είναι καλό για την ψυχή μας, γιατί μας φέρνει στον δρόμο της αισιοδοξίας και της χαράς και δεν είναι ότι μας λύνει τα προβλήματα το γέλιο. Όμως άλλο είναι να λέμε «πονάει ο ώμος μου» και να πέφτουμε στα πατώματα και άλλο είναι να λέμε «πονάει ο ώμος μου ακόμη». Αυτό μας δίνει το γέλιο, την αισιοδοξία και τη δύναμη για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα και αλλαγή μας χτυπάει την πόρτα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Τελικά σκεφτείτε ότι ενώ το γέλιο είναι ένα φυσικό στοιχείο που έχουμε, είναι μια ικανότητα που έχουμε από την ώρα που γεννιόμαστε, γιατί εδώ θέλω κάτι να πω, όταν με ρωτάνε η Ιλιάνα τι λέτε ανέκδοτα και γελάτε. Και εγώ λέω ότι όχι, γιατί το μωρό όταν γεννιέται στους 3 μήνες, χωρίς να ξέρει να μιλάει γλώσσα, καμία γλώσσα, ούτε ελληνικά ούτε άλλη, γελάει συνειδητά. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια φυσική ικανότητα, μια φυσική αντίδραση και κάτι που το έχουμε από την ώρα που γεννιόμαστε. Είναι ένα θείο δώρο. Γι' αυτό λοιπόν γελάτε όσο μπορείτε. Και επειδή μας κόβεται το γέλιο πολλές φορές και πολλές φορές γίνεται πολύ ρηχό, για να έχουμε αυτό το βαθύ γέλιο που φέρνει όλα τα ωφέλη στο σώμα μας, είναι καλό να βρίσκεστε με άλλους ανθρώπους, γιατί το γέλιο είναι μεταδοτικό, ή να έρχεστε στις ομάδες μας, στη Θεσσαλονίκη σε 2 χώρους, στα Κωνσταντινοπολίτικα και στο κέντρο, Χαλκαίων 13, αλλά και όπου αλλού με καλέσουν, πηγαίνω με μεγάλη μου χαρά εθελοντικά, όπως και εδώ, να κάνω τον κόσμο να ασκηθεί, γιατί το γέλιο είναι και άσκηση, κάνουμε διατάσεις και γυμνάζουμε τους πνεύμονες, τις φωνητικές χορδές, όλο μας το σώμα, με μεγάλη μου χαρά. Φυσικά εκτός από το γέλιο ανήκει στην θετική ψυχολογία, δηλαδή σε αυτό που κάνει τον άνθρωπο να είναι στο δρόμο της αισιοδοξίας. Η θετική ψυχολογία έχει ανθίσει τα τελευταία 20 χρόνια και κάνει αυτό το πράγμα. Φέρνει τον άνθρωπο στο δρόμο της χαράς να αφήσει πίσω τους πόνους και τους φόβους και να ζει στο εδώ και τώρα. Εκτός από το γέλιο λοιπόν, άλλα εργαλεία που έχω εγώ αλλά και υπάρχουν και από άλλους, είναι η υπνοθεραπεία, που είναι μια θεραπευτική τεχνική που τη χρησιμοποιεί η ιατρική και η ψυχολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με την οποία μπορεί ο άνθρωπος να σταματήσει εθισμούς σοβαρούς, όπως το βάρος, γιατί η πολυφαγία είναι ένας εθισμός που είναι πολύ δύσκολο να φύγει ο άνθρωπος από αυτόν. Και το ξέρουμε όλοι που βλέπουμε τους εαυτούς μας ή τους φίλους μας να είναι στη φάση του ακορντεόν, να έχουμε περάσει από δίαιτες και διαιτολόγους, αλλά τελικά κάτι μας κρατάει εκεί και ξαναρχίζουμε και είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Με την υπνοθεραπεία λοιπόν μπορούμε αυτό να το διορθώσουμε και να αλλάξουμε αυτό το πρόγραμμα και αυτά τα κολλήματα και τις άγκυρες που έχουμε και μας κρατάνε εκεί δέσμιους. Το ίδιο μπορεί να γίνει με το τσιγάρο. Και το τσιγάρο είναι ένας εθισμός και το ξέρουμε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κόψουμε το τσιγάρο πολύ εύκολα και μην σας πω και σε μία φορά, η πολυφαγία είναι πιο δύσκολο για απώλεια βάρους. Όπως επίσης η αϊπνία, το άγχος, η αυτοπεποίθηση, το να στηριχτώ, να στηρίξω στα πόδια μου τη ζωή μου, για τους πόνους, για πάρα πολλά πράγματα που ταλαιπωρούν τον καθημερινό άνθρωπο. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Άλλο εργαλείο είναι η κοσμοενεργειακή θεραπεία, που είναι μια θεραπευτική ενεργειακή μέθοδος αναγνωρισμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανήκει στον ΟΗΕ
και μόνο αν αποδεικνύεται κάτι επιστημονικά μπορεί να το αναγνωρίσει. Έτσι λοιπόν, σας καλώ όλους να έρθετε, να ενημερωθείτε για την κοσμοενεργειακή θεραπεία, για την υπνοθεραπεία, για το πώς μπορείτε να γίνετε ακόμη πιο δυνατοί και αισιόδοξοι στη ζωή σας με μικρό κόστος, αλλά με τη θέλησή σας για να απελευθερωθείτε από τις άγκυρες που σας κρατάνε δεμένους.